Καλησπέρα σα. Αυλαία σήμερα για τι φετινέ πανελλαδικέ εξετάσει, όπου οι υποψήφοι των σπουδών πληροφορική και οικονομία διαγωνίστηκαν στο μάθημα τη οικονομία. Τα θέματα στι φετινέ πανελλαδικέ κρίθηκαν αναμενόμενα, χωρί ιδιαίτερε παγίδε και δυσκολίε για του υποψηφίου και χωρί ιδιαίτερε απαιτήσει. Α περάσουμε τώρα στι απαντήσει των θεμάτων τη οικονομία. Στο θέμα Α, στην πρώτη ομάδα, σωστού λάθου, Α1 το πρώτο είναι σωστό. Β λάθο, Γ λάθο, Δ σωστό, Ε λάθο και στι ερωτήσει πολλαπλή επιλογή, Α2 είναι η σωστή απάντηση το Δ και Α3 είναι η σωστή απάντηση το Α. Θέμα Β, θεωρία από το σχολικό βιβλίο στη σελίδα 53-54, ενότητα 2, όπου στο Β1 έπρεπε να απαντήσουμε ότι ο χρονικό ορίζοντα τη επιχείρηση από το σημείο η παραγωγή προποθέτει τη χρησιμοποίηση παραγωγικών συντελεστών, έω και είναι επομένω μεταβλητή. Στο Β2 θέμα, απαντάμε συνεχίζοντας την ίδια ενότητα. Η διάκριση γίνεται με βάση τη δυνατότητα προσαρμοστικότητας έως παραγωγή στη βραχυχρόνια περίοδο. Περνάμε στι ασκήσεις Θέμα Γ. Γ1 μα έλεγε από την υπόθεση ότι στο συνδυασμό Ε όλοι οι παραγωγικοί συντελεστέ χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του Χ. Άρα ψ ε, ψ ε, ε ίσον 0. Ο τύπο του κόσμου ευκαιρία του Χ από το α στο β είναι Δ ψ προ Δ χ ίσον με 1. Άρα, 610 μείον ψι Β προς 10 μείον 0 ίσον 1, όπου το ψη του Β μας βγαίνει 600. Ισχύει ο κόστος ευκαιρίας του Χ από το Β στο Γ ίσον με 3, άρα 3 ίσον 600 μείον 180 προς ΧΓ μείον 10, οπότε κάνοντας τις πράξεις το ΧΓ βγαίνει 80. Εφαρμόζοντα του τύπου του κόστου ευκαιρία του Χ στο συνδυασμό ΓΔ προκύπτει 480-280 προ 120-80, άρα 5. Και τον τύπο στο κόστο ευκαιρία του Χ στο συνδυασμό ΔΕ 280-0 προ 160-120, άρα κόστο ευκαιρία ίσον με 7. Στο Γ2 μα έλεγε να βρούμε το κόστος ευκαιρία του Ψ, το οποίο γνωρίζουμε εμεί ότι ισχύει ο τύπο κόστο ευκαιρία του Χ ίσον ΔΕΛΤΑ Ψ προ ΔΕΛΤΑ Άρα κόστο ευκαιρία του Ψ ίσον ΔΕΛΤΑ Χ προ ΔΕΛΤΑ, Ψ, Ψ δελτα, Ψ προς δελτα Ψ, Οπότε αντιστρέφοντα το κλάσμα, προκύπτει ο τύπο κόστο ευκαιρία του Ψ ίσον 1 προ κόστο ευκαιρία του Χ, όπου εφαρμόζοντα τον τύπο, προκύπτει ο συμπληρωμένο παρακάτω πίνακα. Στο αγαθό χ οι τιμέ 40, 0,40-80 που ήταν το ερωτηματικό 120 και 160. Στο αγαθό ψ 640-600 που ήταν το ερωτηματικό 480-280 και 0. Το κόστος ευκαιρία του χ προκύπτει 1, 3 και 5 και 7 που ήταν τα ερωτήματα. Ενώ το κόστος ευκαιρία του ψ προκύπτει 1, 1 τρίτο, 1 5 και 1 7. Άρα, παρατηρούμε ότι το αγαθό Χ αυξάνεται από το συνδυασμό ε στον Α, άρα και το κόστο ευκαιρία του ψ στο συνδυασμό ε στον Α είναι αυξανόμενο. Αυτό σημαίνει ότι η καταλληλότητα των παραγωγικών συντελεστών μειώνεται όσο αυξάνει την παραγωγή. Θυσιάζω δηλαδή περισσότερο από ό,τι παράγω. Στο γάμα 3 ερώτημα ήθελε να χαρακτηρίσουμε τον συνδυασμό Χ ίσον 43 ψ ίσον 590, παίρνοντα τον τύπο του κόστου ευκαιρία του Χ από το Β στο γάμα ίσον με 3, προκύπτει ο παρακάτω πίνακα κόστο ευκαιρία του ΧΒΒ β, β τόνο ίσον 3, άρα 3 ίσον 600 μειον ψ του β τόνο προ 43 μειον 40, όπου προκύπτει ότι το ψ του β τόνο ίσον 591. Άρα ο συνδυασμό είναι εφικτό, που σημαίνει ότι οι παραγωγικοί στελετιστέ δεν χρησιμοποιούνται πλήρω και αποδοτικά. Στον επόμενο συνδυασμό που έπρεπε να χαρακτηρίσουμε, δηλαδή τον χ 85 ψ 455, ισχύει ότι κόστος ευκαιρίας του Χ από το Γ στο Δ ίσον 5, άρα και το κόστος ευκαιρίας του Χ Γ είναι 5, συνεπώς 5 ίσον 480 μειον ψ Γ προς 85 μειον 80 και προκύπτει ψ του Γ ίσον 455. Οπότε μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ότι ο συνδυασμό είναι μέγιστο ή άριστο, που σημαίνει ότι οι παραγωγικοί συντελεστέ χρησιμοποιούνται πλήρω και αποδοτικά. Στο γάμα 4 ζητούσαμε τη θυσία για τι τελευταίε 100 μονάδε του αγαθού ψ. Άρα κάνοντας την αφαίρεση Ψ ίσον 640 100 ίσον 540 και παίρνοντα τον τύπο κόσο ευκαιρία του χ από το β στο γ ίσον 3, ισχύει ότι και το κόσο ευκαιρία του χ από το β στο β τόνο ίσον 3, Άρα 3 ίσον 600 540 προς χ β τόνος μείον 40, όπου λύνοντας προκύπτει ότι το χ του β τόνος είναι 60. Οπότε η θυσία είναι 60 0, 60 μονάδες λοιπόν του αγαθού χ. Περνάμε στην ομάδα Δ, όπου από τα δεδομένα ισχύει ότι οι συναρτήσει ζήτηση και προσφορά είναι είναι άρα ισχύει η α συν βΠ και η QSISON γ συν Εάν Τοποθετήσουμε τα δεδομένα σε ένα πίνακα, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας όπου έχουμε τις τιμές 10 και την τιμή ισορροπίας, η ζητούμενη ποσότητα 50 και η ποσότητα που ψάχναμε, η προσφερόμενη ποσότητα 100 με ελαστικότητα ζήτησης μείον 0,8 και ελαστικότητα προσφοράς 0,6. Άρα, παίρνοντα τον τύπο ε ίσον προς και λύνοντας μείον 0,8 ίσον β επί 10 προς 50, προκύπτει ο συντελεστής β ότι είναι ίσον με μείον 4. Αντικαθιστώντας τη συνάρτηση ζήτηση έχω ότι 50 ίσον α μείον 4 επί 10, συνεπώς προκύπτει η συνάρτηση ζήτηση και ίσον 90 μείον 4π. Ακριβώς με την ίδια διαδικασία, παίρνοντα όμως τον τύπο της ελαστικότητας προσφοράς, δηλαδή ε -S ίσον δ επί π προς QS, προκύπτει ότι 0,6 ίσον δ επί 10 προ 100, άρα βγαίνει ότι το δ είναι 6. Και αντικαθιστώντα στη συνάρτηση έχουμε 100 ίσον γ συν 6 επί 10. Συνεπώ γ ίσον 40. Οπότε η συνάρτηση προσφορά είναι qs ίσον 40 και 6π. Αν θέλουμε να βρούμε το σημείο ισορροπία, τότε θα πρέπει να εξισώσουμε qs ίσον qd, δηλαδή την συνάρτηση 40 συν 6π, ίσοι με 90 4 4π που είναι η συνάρτηση τη ζήτηση. Οπότε λύνοντα τη συγκεκριμένη εξίσωση, προκύπτει ότι η τιμή ισορροπία είναι 5. Ενώ η ποσότητα ισορροπία αντίστοιχα αντικαθιστώντα σε μία εκ των δύο, εμεί συγκεκριμένα αντικαταστήσαμε στη συνάρτηση συζήτηση, προκύπτει ότι το Q ισορροπία ίσον 70. Στο ΔΕΛΤΑ 2 ζητούσε το έλλειμμα το οποίο είναι 20 και ψάχναμε την τιμή στην οποία ισούται το έλλειμμα 20, παίρνοντα τον τύπο του ελλείμματο qd QS ίσον 20, έχουμε 90-4P-40 συν 6P ίσον 20, άρα η τιμή που ψάχνουμε είναι 3. Στο ΔΕΛΤΑ 3 μα έλεγε ότι η συνάρτηση ζήτηση αυξήθηκε κατά 30 μονάδε, οπότε προκύπτει μια νέα συνάρτηση ζήτηση τόνο, η οποία είναι η αρχική qd μου, δηλαδή αυξημένη συν 30 λοιπόν. Άρα η qd τονο ειναι είναι 90-4π συν 30, οπότε η νέα συνάρτηση τονο κιουντετόνο είναι 120-4π. Συνεπώ το νέο σημείο ισορροπία προκύπτει εξισώνοντα την αρχική QS με την τελική μου συνάρτηση ζήτηση, Οπότε ε, 120-4π ίσον 40 στην 6π και λύνοντα τη συνάρτηση προκύπτει ότι το νέο σημείο ισορροπία έχει τιμή 8 και ποσότητα ισορροπία 88. Περνάμε στο Β του ΔΕΛΤΑ 3 ερωτήματο, όπου έπρεπε να υπολογίσουμε την αρχική συνολική δαπάνη και την τελική. Άρα, παίρνοντα τα αρχικά σημεία ισορροπία, η ΣΔΕΛΤΑ η αρχική είναι 5 επί 70 ίσον 350, και η τελική συνολική δαπάνη αντικαθιστώντας τα δεύτερα, τα τελικά σημεία ισορροπία, είναι 8 επί 88, ίσον 704. Και τέλο, το τελευταίο ερώτημα, το ΔΕΛΤΑ 4, έπρεπε να βρούμε το καπέλο, όπου αντικαθιστώντα την ανώτατη τιμή 6, έχω QS ίσον 40 συν 6 επί 6, προκύπτει 76. Θέτω την QS ίσον 76 στη νέα συνάρτηση ζήτηση, οπότε έχω QD ίσον 120 μείον 4Π. Άρα η πεδίο 2 εν τέλει που είναι η τιμή που ψάχνω βρίσκεται 11. Τελικά το καπέλο p 2 Π2-Πα, 11-6, άρα 5 χρηματικές μονάδες.